ώρα έφτασε. Αφού πήγες διακοπές με φίλους, είναι η στιγμή που θα πάρεις το έτερον σου ίμιση να απολαύσετε τις ημέρες που έχετε άδεια. Είσαι έτοιμος? Επειδή δεν μπορείς όμως να αποφασίσεις ποιο θα είναι το μέρος που θα επιλέξεις, ακολουθούν ιδανικοί προορισμοί για ρομαντικές αποδράσεις. Προορισμός νούμερο 1. Βενετία. Είναι η κατεξοχήν πόλη του έρωτα. Από τους πιο αγαπημένους προορισμούς για ζευγάρια. Θες να ζήσεις το ρομάντζο σε όλο το μεγαλείο? Τι πιο ειδηλιακό από μια βαρκάδα με μια αυθεντική γόνδολα ακούγοντας κλασική ιταλική μουσική. Σαν και αυτή από την ταινία La Vita e Bella. Και με αυτή τη ρομαντική διάθεση προχωράμε και θα σταματήσουμε στο Βέλγιο και συγκεκριμένα στην Μπριζ. Πόλη σαν παραμύθι. Περπατάς χέρι-χέρι με τον αγαπημένο σου και ανταλλάσσεις γλυκά φιλιά στα κανάλια και τις λίμνες με φόντο μεσαιωνικούς πύργους. Και η μέρα κλείνει δυναμικά με ρομαντικό δείπνο σε ένα παραδοσιακό μπιστρό. Είναι η πόλη που και ερωτευμένος να μην είσαι, θα ερωτευτείς εκεί. Πόλη μυστήριο. Σαγηνευτική, ήρεμη και ταυτόχρονα η πιο δυναμική. Ό,τι πρέπει για έναν ζωηρό έρωτα. Η Λισαβόνα στολίζει τις προσώπεις των κτηρίων της με περίτεχνες παραδοσιακές πλάκες. Μπορείς να κάνεις βόλτα με τα πόδια ή να προτιμήσεις να δοκιμάσεις τα ξύλινα τραμ που υπάρχουν ακόμα, που θα σε μεταφέρουν σε άλλη εποχή. Το βράδυ μπορείς να οργανώσεις δείπνο σε ένα από τα παραδοσιακά εστιατόρια στα γραφικά σοκάκια της πόλης και μετά για κρασάκι στη συνοικία του Μπάιρο Άλτο, αλλά και στην Αλφάμα όπου θα δεις γυναίκες να απλώνουν μπουγάδες στα στενά της. Το επόμενο ταξίδι είναι το αγαπημένο όλων των ζευγαριών. Παρίσι. Γλυκό και πανέμορφο Παρίσι. Δικαιωματικά είναι η πόλη όπου γεννήθηκε ο έρωτας. Από πού να ξεκινήσω? Βόλτες με ποταμόπλοιο στον ποταμό Σικουάνα είναι από τα πρώτα πράγματα που θα κάνεις με το που πατήσεις το πόδι σου στην πόλη του φωτός. Και συνεχίζω. Πύργος του Άιφελ. Μόλις φτάσεις στο σημείο και τον κοιτάξεις ακόμα και από κάτω, σε πιάνει κάτι. Πόσο μάλλον αν ανέβεις με το τέρι σου στον τελευταίο όροφο. Εκεί μια πρόταση γάμου θα την κάνεις, δεν μπορεί? Το τραβάει ο τόπος. Και αφού πει το ναι, συνεχίζεις με ρομαντικές βόλτες στην καλλιτεχνική συνοικία της Μονμάρτης, όπου μπορείς να απολαύσεις και τον καφέ σου στο αυθεντικό καφέ που έχει γυριστεί η ταινία Μελή. Ρομαντικές σέλφι στον καμπαναριό της Παναγίας των Παρισίων που θα καταλήξουν στη γέφυρα με τα λουκέτα. Στη γνωστή γέφυρα του έρωτα, Pont des Arts, κλειδώνει τον ερωτά σου με λουκέτο και πιάνουν οι ευχές για αιώνια αγάπη. Πράγα. Η τσεχική πρωτεύουσα είναι ιδανικός προορισμός για ερωτευμένους όχι μόνο το καλοκαίρι αλλά και το χειμώνα. Ατμοσφαιρική, μεσαιωνική και παραμυθένια. Η πόλη με την υποτική ομορφιά φιλοδοξεί να γίνει η ερωτική σας φωλιά. Περπατήστε την περίφημη γέφυρα του Καρόλου, ακολουθήστε τα σκαλάκια περίπου στο μέσον της και κατεβείτε στη μικρή πλακόστρωτη πλατεία που διαφεύγει της προσοχής των περισσότερων τουριστών. Και στο τέλος θα πιείτε ένα ρομαντικό και artistic καφέ στο κέντρο της πόλης. Τελευταία στάση των ρομαντικών ταξιδιών μας, η Βιέννη, η βασίλισσα της κεντρικής Ευρώπης. Η συγκεκριμένη πόλη είναι πάντοτε ανοιχτή και χαμογελαστή προς τα ζευγάρια και ως προορισμός ενδείκνυται για χαλαρές διακοπές για δύο. Εκεί το ζευγάρι μπορεί να απολαύσει αυθεντικά γλυκά και παραδοσιακή σοκολάτα σε βιενέζικα καφέ, ταξιδεύοντας σε μια άλλη εποχή καθώς η πριγκιπική αίσθηση της πόλης μοιάζει με αυστριακό παραμύθι. Το πιο ρομαντικό σημείο στην πόλη είναι το κεντρικό παλάτι των Αψβούργων, καθώς και η αυτοκρατορική κήπη στο πίσω μέρος και συγκεκριμένα στο κήπο Volksgarten, όπου υπάρχουν 400 είδη ρόδων. Πάρε το άλλο σου μισό από το χέρι και ταξιδέψτε στους ρομαντικούς προορισμούς που μόλις σου προτείναμε. Μια τέτοια παύση από το καθημερινό φόρτο εργασίας θα σε χαλαρώσει και σίγουρα θα δυναμώσει τον έρωτά σου. Εντάξει, πολύ ωραία εικόνα, πολύ όμορφες πόλεις, αλλά το καλοκαίρι σαν την Ελλάδα μας και τα νησιά μας, για να λέμε την αλήθεια, δεν έχει. Πριν περάσω το...